και να φιλοξενήσουμε έναν από τους ποδοσφαιριστές που έχει και μια καλή παρουσία στο παιχνίδι με τον Άρη Ακροποτάμου, τον ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Νίκο Γκόλια. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά, εσύ? Δόξα τω Θεώ, καλά να είσαι και ελπίζουμε καλά να είστε και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος που ακολουθούν. Ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε, έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα, το καθήκον του κόντρα στον Άρη Ακροποτάμου. Κέρδισε με 2-0. Είναι υποχρέωση και προαπαιτούμενο να κερδίζει και να περιμένει κάποιο στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω τι αίσθηση σου άφησε αυτό το παιχνίδι που εγώ το χώρισα σε δύο κομμάτια. Ήταν ένα σχετικά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο. Εντάξει, μετά και από την είδα με τη Δράμα, ξέραμε ότι έμειναν άλλα 10 παιχνίδια, πρέπει να τα πάρουμε για τα 10. Με αυτή την προϋπόθεση που είχαμε, με αυτή την αποφασιστικότητα, καταφέραμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και το 2-0 σε μια φάση που τελικά ο διαιτητής είδε φάουλ, μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, είναι χέρια πέναλτι. Ναι. Να γινόταν το 2-0 εκεί πέρα και να έχουμε και το άγχος και η πίεση ότι πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα το Δεκέμβριο έγιναν μεταγραφές. Μεταξύ μας προσπαθούμε να βρεθούμε. Πιστεύω αγώνα με αγώνα η ομάδα να είναι και καλύτερη, αλλά σημασία έχει πλέον το αποτέλεσμα. Ναι. Ναι, γιατί ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου, Νίκο, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να κερδίζει και αυτομάτως, όπως λες και εσύ, να βελτιώνεται και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και κάτι δηλαδή που είναι και λίγο επικίνδυνο, είναι λίγο ρίσκο μεσούσης της περίοδου που δεν είμαστε ακριβώς στη μέση. Πάμε προς το φινάλε πλέον. Ναι, μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Εντάξει, πιστεύω ότι έχει προσεχθεί η εμπειρία. Τα παιδιά θα βοηθήσουν σίγουρα. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Είπες προηγουμένως για άγχος που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές του Άρη. Αντιλαμβάνομαι, επειδή η άνοδος είναι κάτι που δεν το μπορείς να το συζητήσεις, να το διαπραγματευτείς για τον Άρη. Είναι πολύ βαριά η φανέλα. Εξ ανάγκης βρέθηκε ο Άρης σε αυτή την κατηγορία. Το αντιλαμβάνεσαι και νομίζω ότι εσύ το αντιλαμβάνεσαι και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί ήσουν και πέρσι στην ομάδα. Είναι τόσο μεγάλο τελικά το άγχος, μπορεί να λυγίσει τα πόδια των ποδοσφαιριστών? Εντάξει, υπάρχει πίεση μέσα στον αγώνα, με λεπτό προς λεπτό το ξεπερνάς αυτό. Είναι και πώς θα πάει το αποτέλεσμα. Απλά, όπως είπατε και εσείς, η φανέλα είναι βαριά. Η περίπτωση άνοδο δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Οφείλουμε να τα καταφέρουμε για αυτό το σύλλογο. Πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε, να πάρουμε τις ευθύνες μας και σε κάθε αγώνα να ματώσουμε για να καταφέρουμε να παίρνουμε τους βαθμούς και να προχωράμε. Είπες να ματώσουμε, είπες για αποφασιστικότητα πριν από λίγο. Αλήθεια, Νίκο, τώρα που έχει περάσει και ένα διάστημα που μπορείς να δεις τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα, γιατί ο Άρης τη Δράμα ήταν τόσο κακό σε ένα παιχνίδι που το λέγαμε όλη την εβδομάδα, το λέγατε και εσείς νομίζω και στις προπονήσεις, θεωρούνταν κομβικό και το πιο δύσκολο σε αυτή την τελευταία παρτίδα αγώνων, να το πω έτσι? Εντάξει, σίγουρα δεν δείξαμε, παρόλο και σε κακή μέρα είχαμε πάλι ευκαιρίες να πάρουμε τον αγώνα. Δεν δείξαμε το κατάλληλο πάθος, την κατάλληλη θέληση, δεν ξέρω τώρα, ό,τι και να πούμε βέβαια ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Κοιτάμε το τώρα, το μέλλον, ότι αυτό είναι 9 αγώνες, το καθένα ξεχωριστά σαν τελικό. Να παίξουμε τους αγώνες, να ματώσουμε όπως είπα, να παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις και να κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Δεν γίνεται κάτι άλλο να συζητήσουμε. Το Σάββατο με τον Ακροπότα μετά ξανά στον πάγκο ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης μετά από περίπου 140 μέρες από την τελευταία φορά που είχε καθίσει. Για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, εντάξει, για σένα εμπροκειμένου, είναι ένας προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Βλέπουμε πάλι, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, αν το βιώνεις έτσι, ο Άρης να προσπαθεί από προχθές να παίξει πάλι ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Ως ένα βαθμό νομίζω το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο. Είδες κι εσύ κάτι αντίστοιχο?
εντάξει, είναι το πλάνο που θέλει να παίζει ο κύριος Καλατζίδης. Το δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Τα πιο πολλά παιδιά έχουν συνεργαστεί μαζί του και φέτος εμείς και παιδιά πήραν στο παρελθόν. Το μόνο που μένει είναι να βρεθούμε μεταξύ μας. Πιστεύω θα, αυτό που είπα και προηγουμένως, αγώνα με αγώνα να βρισκόμαστε και να παίρνουμε τις νίκες. Αυτό μένει. Mm-hmm. Θα ήθελες και εσύ προφανώς να κερδίζει λίγο πιο εύκολα, να μην αγχώνεται τώρα, γιατί σε πολλά παιχνίδια είχε αγχωθεί και είχε αγχώσει και τον κόσμο του, γιατί δεν έφτασε σε εύκολες νίκες. Αυτό που λέμε να τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο ένα παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα και εμείς το θέλουμε πολύ. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφερθεί να το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω, πλέον δεν το σκέφτομαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι μόνο ότι είναι ακόμα 9 αγώνες, τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα έχουμε ένα αγώνα, πρέπει να το κερδίσουμε για να πάμε στον επόμενο. Σας σκέφτεστε καθόλου το Πανσεραϊκό, το τι κάνει ο Πανσεραϊκός? Σας ενδιαφέρουν μόνο τα δικά σου παιχνίδια? Και το λέω γιατί είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που είναι στο συν 4. Θέλοντας και μη, εντάξει, δεν μπορείς να μην ασχοληθείς και με το τι κάνει ο βασικός σου αντίπαλος. Εντάξει, σίγουρα άμα θα πω όχι θα είναι ψέμα. Αλλά αυτό γίνεται στο τέλος του αγώνα. Αφού έχουμε παίξει, εμείς έχουμε κερδίσει, τότε θα μας ενδιαφέρει τι έκανε ο Πανσεραϊκός. Γιατί άμα δεν έχουμε κερδίσει, δεν θα υπάρχει και λόγος να κοιτάξουμε. Εσύ πέρασες έτσι ένα δύσκολο διάστημα φέτος, για κάνα δίμηνο περίπου, εκεί κοντά στις γιορτές, πριν τις γιορτές και μετά, αμέσως μετά τις γιορτές. Ταλαιπωρήθηκες από ένα τραυματισμό που έπεσε και πάνω στην αλλαγή διοικητικής κατάστασης στην ομάδα. Πόσο σε επηρέασε και πώς είσαι τώρα που πάμε και στην τελική ευθεία? Εντάξει, ήταν τραυματισμός τελικά βαρύς. Με κράτησε έξω 2 μήνες. Εντάξει, τώρα το έχω ξεπεράσει, προπονούμε κανονικά καθημερινά. Πιστεύω ότι ξεκινάω να βρίσκω τα πατήματά μου όπως θέλω να είμαι, και εύχομαι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Στο ξεκίνημα της σεζόν είχες προσφέρει και κάποια γκολ στην ομάδα. Έχεις καιρό να σκοράρεις? Το σκέφτεσαι καθόλου? Δουλεύετε τα στημένα πάνω σε αυτό? Εντάξει, τώρα όποιος το βάλει δεν έχει σημασία πλέον. Μακάρι να είμαι εγώ, μακάρι οποιοςδήποτε. Σημασία έχει η ομάδα να κερδίσει τους αγώνες. Πρέπει να κερδίσουμε. Πού σου αρέσει περισσότερο να παίζεις, κεντρικός αμυντικός ή αμυντικό χαφ? Προχθές είδαμε για παράδειγμα για ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού να παίζεις δίπλα στο Σαμαρά, και όταν μπήκε ο Φερνάντες προωθήθηκες και στα χαφ, στον άξονα. Εντάξει, τώρα θα πω ένα κλασικό όπου με χρειαστεί η ομάδα. Αλλά εντάξει, πιο πολύ μου αρέσει ένα αμυντικός κεντρικός, νομίζω μου ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά όπως είπα, όπου χρειαστεί ο καθένας μας, πιστεύω, ειδικά στην περίπτωση τώρα όπως είναι η κατάσταση με την ομάδα, πρέπει οπουδήποτε μας ζητηθεί να δώσουμε τα πάντα. Υπάρχει πολλοί κόσμος, ξέρεις, που μετά, ειδικά Νίκο, από την ήττα στη Δράμα, βγήκε, ξεσπάθωσε, κατηγόρησε και εσάς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει ούτε το μισό μπάτζετ και δεν έχει και τόσο καλούς ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι είναι πληρωμένοι πλέον και 2-3 μέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, να μην δείχνουν τουλάχιστον ούτε μια αποφασιστικότητα. Τι απαντάς σε όλους αυτούς? Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Δυστυχώς έχουν δίκιο. Έπρεπε να δείξουμε άλλο πρόσωπο στην Δράμα, όλοι μας σαν σύνολο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε από την πλευρά των ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή είναι σε κάθε αγώνα να δείξουμε ότι αυτό που θέλουν, το πάθος, η προσωπικότητα, το βγάζουμε και να καταφέρουμε την ομάδα να την πάμε σε β' εθνική. Για σένα προσωπικά η σεζόν πώς κυλάει? Ήταν μια συνειδητή απόφαση, αντιλαμβάνομαι, να συνεχίσεις και στη γάμα εθνική, να παραμείνεις? Πέρυσι στην πρώτη χρονιά δεν πήρες τις συμμετοχές που ήθελες. Φέτος όμως, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε τα πράγματα για σένα. Εντάξει, σίγουρα ήθελα και έμεινα. Δεν φεύγεις εύκολα από μια τέτοια ομάδα. Η ομάδα θέλοντας και μη θα ξαναγίνει μεγάλη όπως είναι και θα είναι πάντα. Ήθελα να βοηθήσω να ανοικοδόμηση της ομάδας.
με τις ικανότητές μου και τις δυνάμεις μου. Εύχομαι σιγά σιγά θα καταφέρουμε και όλοι θα έχουμε κέρδη από αυτό το πράγμα. Ναι. Ήθελα κάτι άλλο να σε ρωτήσω, ξέρεις που το ρωτάει και πολλοί κόσμος. Είναι εσείς που το βλέπετε από μέσα, είναι όντως έτσι, δηλαδή όλες οι ομάδες με τις οποίες έχετε αγωνιστεί για ένα λόγο δίνουν με τον Άρη το κάτι παραπάνω? Το έχεις διαπιστώσει αυτό? Σίγουρα θέλουν να παίξουν τον Άρη, ίσως δεν ξαναπαίξω ποτέ ξανά μαζί αντίπαλοι. Όλοι θα ήθελαν να είναι στη θέση τη δικιά μας, παρά αυτή τη φανέλα. Θέλω να αποδείξω ότι αυτή είναι η καλύτερη. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας, να κερδίσουμε και να, αυτό που είπα, δεν υπάρχει άλλη σκέψη στο μυαλό μας, η ομάδα πρέπει να αλλάξει κατηγορία. Μάλιστα, νομίζω έβαλες τον καλύτερο επίλογο. Να ευχηθούμε μακριά από τραυματισμούς, να έρθει αυτό το πολυπόθετο 9 στα 9 που απομένουμε στο τέλος της περίοδου και στο τέλος να είμαστε εδώ να μιλάμε πλέον για την άνοδο στη Football League. Δεν εύχομαι και εγώ αυτό, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.